Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ του πιεστηρίου. Υπάρχει ένας καταιγισμός ερωτημάτων, τα οποία εγώ πρέπει να πω ότι αφορούν κυρίως το άγχος του κόσμου για τις συντάξεις του. Επειδή ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, είναι πολλά και απευθύνονται κυρίως σε εσάς, κύριε Κοντογιάννη, στην κυβέρνηση, δηλαδή μέσω ημών απευθύνονται έτσι. Λέει, αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, λένε μια φίλη από τη Χίο, λέει. Είναι λέει, ο κ. Κατρούγκαλο να μιλήσει γι' αυτό. Η Νέα Δημοκρατία να μα πει τι θα κάνει με τη συντάξη τώρα. Θα τη κόψει κι άλλο, λέει. Γιατί αυτό λέει. Όχι, δεν θα τη κόψει άλλο. Δεν θα τη κόψει άλλο. Δεν μπορεί να περάσει από τη Βουλή. Δεν θα περικοπή συντάξεων δεν μπορεί να περάσει από τη Βουλή. Δεν θα ψηφίσετε. Με την έννοια έτσι όπως, ότι θα υπάρξει παρέμβαση το πιθανότερο. Ξέρετε τι λένε. Λένε στα, ότι... στα ένσημα, αυτό που λέμε το κατώτατο. Να μην έχει 4,5 να έχει 6,500 ένσημα. Μπορεί να περάσει. Αυτό σημαίνει 14 χρόνια. Μπορεί να περάσει. Όμως, και εδώ θα πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες. Κάποιος δηλαδή που έχει φτάσει στα 65 του, ρε αδερφέ, και δεν έχει συμπληρώσει τα, τα 20 χρόνια εργασίας, κάπως πρέπει να γίνει να πάρει τουλάχιστον ανταποδοτικά αυτά που έχει πληρώσει. Αυτό που εννοούν όμως με τη σύνταξη είναι να είναι η κύρια σύνταξη καταρχήν να μειωθεί και να ενσωματωθεί. Και το ΕΦΑΠΑΞ και το δίθεν επικουρικό. Κύριε Κουρή, να είναι μία υγεία σύνταξη. Και θα... Οι τροϊκανοί ουσιαστικά θέτουν ένα ζήτημα ενός κενού δημοσιονομικού, το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει και με βάση αυτό το υποτιθέμενο δημοσιονομικό κενό ζητούν διάφορα μέτρα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να τους πείσουμε πρώτον ότι δεν υπάρχει ή αν δεν τους πείσουμε, να τους πούμε ότι αν υπάρξει, να λυθούν. Αλλά εμείς λέμε. Και το αποδεικνύουμε και με βάση τους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Δεν ζητάνε. Είναι επακόλουθο αυτό που λέτε. Επακόλουθο ή είναι. Ξεκινάνε από το δημοσιονομικό. Όπως ζητάνε με το ΦΠΑ στα νησιά. Βεβαίως. Όλα αυτά υποτίθεται ότι είναι αποτέλεσμα ενός δημοσιονομικού κενού που διαπιστώνουν. Μπορεί να έχουν και άλλο στο μυαλό τους. Να χάσει τουρισμό. Μπορεί να έχουν και πολλά άλλα. Να χάσει τουρισμό η Ελλάδα. Μπορεί να έχουν και πολλά άλλα. Μπορεί να έχουν και πολλά άλλα στο. Ναι, αλλά δεν του σταματάει κάποιο. Δεν του σταματάει κάποιο. Εμεί τη μιλήσουμε. Διαπραγματευόμαστε. Δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό δικαιούστε να το πείτε. Αυτό δικαιούστε να το πείτε εάν τελειώσει η διαπραγμάτευση και έχουμε δεχθεί όλα αυτά που λένε. Πριν τα έχουμε δεχθεί. Σε όλες τις προηγούμενες διαπραγμάτευσεις. Όχι ακριβώς. Το λοιπόν, ξέρετε λοιπόν. Και έχουμε νομοθετήσει και μονομερώς πολλές φορές. Και τι θέλετε να πείτε για τη δικαιοσύνη, για το θέμα του Κουμπαρά? Για το θέμα του Κουμπαρά θέλω να πω το εξής, ότι η δικαιοσύνη πρέπει ταχύτατα να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση. Δεν μπορεί να πάμε στην προεδρική εκλογή με ανοιχτό το θέμα. Πρέπει να κλείσει άμεσα. Εάν είναι αληθινά αυτά που έχουν καταγγελθεί, πρέπει να αποδοθεί άμεσα ευθύνη. Άμεσα ευθύνη. Αλλά και αν είναι απλές κατηγορίες με στόχο την υπονόμευση της ίδιας της δημοκρατίας, γιατί όταν κατηγορούνται βουλευτές ότι τα πιάνουν, ουσιαστικά τι κάνουμε? Υπονομεύουμε το κυβουλευτικό μας σύστημα. Να αποδοθούν κατηγορίες αυτούς που τους ρίχνουν στο λόγο. Κύριε Κατρούγκαλη, για να ακούσουμε και εσάς. Ακούστε. Το θέμα αυτό, γιατί έχει... Ακούστε. Είναι μια καφενεία, όπως λέγει ο Μάικς. Είναι μια δυσόδηση κατάσταση. Η οποία δεν συμφέρει κανένα. Σύμφωνοι, αλλά αντανακλά ένα δεδομένο. Την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και της εμπιστοσύνης του μέσου πολίτη στο πολιτικό σύστημα. Αυτά που είπατε προηγουμένως, που με πολύ ήταν δίκιο. Το πάρτι που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία. Το πολιτικό σύστημα το προηγούμενο, του δικοματισμού και της διαπλοκής. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν τα είχε φτιάξει. Αυτό λοιπόν το αίσθημα ότι ο μόνοι που την πληρώνουν την κρίση είναι οι φτωχοί, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη, είναι πια κοινή αντίληψη στο μέσο άνθρωπο. Και υπάρχουν προφανώς δύο αιτίες γι' αυτό. Τη μία την είπαμε προηγουμένως. Πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη γενικότερα και μας επιβάλλονται. Υπάρχει και δεύτερη αιτία. Το εγενές σύστημα συμφερόντων της διαπλοκής των οικονομικών και των πολιτικών ελίτ. Επομένως, διέξοδος από την κρίση και ανάσα δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο. Μην παραβλέπετε και το, μέσα σε αυτό και ένα αρρωστημένο συνδικαλιστικό σύστημα. Και δεν αναφέρομαι στον. Εγώ θα σας κύριο πω, Κιτσουκή, ο οποίος επανειλημμένος έχει τολμήσει και συγκρουστεί. Ο κύριος Πρωτοπάπας έγινε υπουργός. Εγώ θα σας πω ευθέως. Αυτοί που λέτε εσείς αρρωστημένοι έχουν γίνει υπουργοί. Αυτό εννοεί. Κύριε Κιτσουκή, μην με προκαλείτε να πω. Εξαίρεσα εσάς γιατί γνωριζόμαστε και σας ξέρω. Κύριε Κοντογιάννη, προκαλείτε να πω ποιοι. Εγώ σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω. Ο πελατειασμός και η πατρονία διαπερνούν σας συνολικά το κοινωνικό σώμα. Όχι, όχι, κύριε Κοντογιάννη. Το θέμα όμως είναι, όχι κύριε Κοντογιάννη, το θέμα όμως είναι ότι παράγωγος αυτής της σύψης που αγκαλιάζει και το πολιτικό και το κοινωνικό σώμα ήταν ακριβώς ο δικοματισμός. Επομένως, προϋπόθεση για να βγούμε από την κρίση είναι αφενός να εφαρμόσουμε άλλες πολιτικές,
Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ανάκαμψη της εργασίας και της απασχόλησης. Δεν το κάνετε. Όσο εφαρμόζονται πολιτικές λιτότητας, πώς δεν το κάνουμε. Δεν το κάνετε. Επιστρέφοντας έναν λαϊκισμό που έχει καταρρεύσει. Γιατί δεν κατάρρευσε ο δικοματισμός, καταρρεύει και ο λαϊκισμός. Το επιχείρημα είναι διπλό. Το επιχείρημα είναι ότι όσο εφαρμόζουμε πολιτικές λιτότητας, είμαστε σε μια αργή σπήρα θανάτου από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Επομένως, δεν είναι θέμα συνεννόησης, είναι να σταματήσουν οι πολιτικές αυτές. Και από την άλλη μεριά, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας έχει εξαντλήσει προπολού οτιδήποτε θετικό αν είχε ποτέ δώσει στη χώρα. Πρέπει λοιπόν να τσακιστεί και να έχουμε ένα καινούριο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μιλάω σαφώς, ο μόνος που μπορεί να δώσει διέξοδο στη διαπλοκή είναι κάποιος που δεν συμμετείχε σε αυτή, όπως είναι η αριστερά. Μάλιστα. Η αριστερά είναι η μόνη που μπορεί να μας βγάλει από αυτή την αντίληψη γενικευμένη ύψη. Που πια σωστά είπε η κυρία Κουντουρά προηγουμένως. Η κρίση είναι ανθρωπιστική, αλλά είναι και βαθύτατα ηθική. Ποιος έχει εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή στην πολιτικό κόσμο της χώρας. Μην πούμε στο θέμα γιατί, διαπλοκής. Γιατί το λέτε πολλές αυτό. Παραμέτρους. Σε αριστερός με δεξιά τσέπη μπορώ να γίνω κι εγώ αύριο κιόλας. Όχι, δεν είναι έτσι. Τι λέτε, κύριε Κατρούκαλε. Έτσι, μπράβο. Τι λέτε, κύριε Κατρούκαλε. Για πείτε μου τι. Για αριστερά δηλαδή που τα βρήκε τα λεφτά. Ποια αριστερά βρήκε τα λεφτά, κύριε. Καθίστε καλά, έχουμε δει και έχουμε δει. Για πείτε μου. Τέλος δηλαδή. Εγώ είμαι πρόθυμος να απαντήσω σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά. Ακούστε, στη Γαλλία μιλάνε για την αριστερά του Χαβιαριού. Υπάρχουν άνθρωποι που εξαγοράζονται. Εγώ σας μιλάω για την αριστερά ως σύστημα ιδεών, ως σύστημα αξιών και αυτή τη στιγμή ως πολιτική πρόταση. Πείστε λοιπόν τον κόσμο. Και πείστε τον κόσμο με την αριστερά. Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι της αριστερά. Κύριε Κουτσούκη, και σε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι της αριστερά. Και σε αυτά που λέτε, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια... Μπορείτε να το πείσετε. Κύριε Κουτσούκη, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή αποτελεί την αριστερή εναλλακτική πρόταση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη αριστερή εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Ως προς δε αυτό που λέτε, εγώ θέλω και το κίνημα στον δρόμο για να ελέγχει το ΣΥΡΙΖΑ αν αποφασίζει να ξεφύγει και να πάτε σε αυτά που λέτε εσείς. Πράγματι, αριστερή εξουσία χωρίς κίνημα στον δρόμο δεν μπορεί να υπάρχει. Πάντως, κύριε Κατρούγκαλε, μην ξεχνάμε το 89. Δεν σας άκουσα. Μην ξεχνάμε το 89. Προσωπικότητες της αριστεράς διασύρθηκαν μόνες τους. Αυτοκτόνησαν. Το 89, κύριε Κουρή, υπήρχε και πάλι ένα ζήτημα. Ήταν προσωπικότητες. Δεν το περίμενε κανείς ότι θα προσχωρούσε σε αυτή τη συνεργασία. Ναι, σας λέω όμως να απαντήσω για το 89. Και να πάμε στη και το 89 υπήρχε ένα ζήτημα ηθικής κάθαρσης στην πολιτική σκηνή. Προφανώς. Και η αριστερά μπορεί να μην το χειρίστηκε με τον τρόπο τον ορθότερο. Νομίζω όμως προσπάθησε να ανταποκριθεί στο ζήτημα αυτό της ηθικής κάθαρσης. Όταν βρέθηκαν οι υπουργοί με καταθέσεις. Είδα να μοιράσουν τα ημάτια του Πασόκ τότε. Αλλά βρέθηκαν και οι υπουργοί με καταθέσεις εκατομμυρίων στην Ελβετία. Όχι, δεν είναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν ένας μισοτελειωμένος δρόμος που ελπίζω να τελειώσει στις επόμενες εκλογές. Κάνατε και το Πασόκ ότι ήταν και το Άγιο Κόμμα δηλαδή. Βρέθηκαν, λέω και πρόσωπα. Αλλά όμως όλη εκείνη η ιστορία δεν ήταν για τα λεφτά. Έτσι. Ναι, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν είναι για τα λεφτά. Αλλά ότι βρεθήκαν και κάποια πρόσωπα βρεθήκαν. Λοιπόν, κύριε Κουντουρά, να μείνουμε λίγο στο θέμα. Όχι, σήμερα, Σωτήρη μου, είναι κυβερνάνε. Θα πληρώνουν όλο το συστημικό κατεστημένο. Αυτό είναι σωστό επίση. Λοιπόν, κύριε Κουντουρά, συγγνώμη. Μια διευκρίνηση, λέω, εφόσον λέμε αλήθειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4% και πήγε στο 27. Ναι. Δεν πήγε στο 27 γιατί ξαφνικά όλη η Ελλάδα έγιναν αριστερή. Όχι, πήγε στο 27 γιατί όλο το ΠΑΣΟΚ που διαφώνησε, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που διαφωνήσανε με το μνημονιακό ΠΑΣΟΚ, απλά πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απλό. Μα διαμαρτυρηθούν και πολύ λοιπόν. Και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάει προς τα εκεί. Δεν έχουν πάει μόνο ψηφοφόροι. Αυτό ΠΑΣΟΚ. Δεν το γνωρίζω. Α γίνουν και άλλε δημοσκοπήσει να το καταγράψουν να το δούμε. Όχι, δεν εννοώ μεγάλα με ομάδε. Εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να αλλάζουμε την ατζέντα και αυτό το λέω γιατί πριν από λίγο ο κύριος Κοντογιάννης υπονόησε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα όπως είναι τα εθνικά και θα πρέπει ίσως να κάτσουμε φρόνημα και φοβάμαι ότι θα αρχίσει πάλι ένα σενάριο τρομοκρατίας όπως είχε γίνει στο παρελθόν. Ότι δεν θα έχετε να φάτε, ότι θα, από τα σούπερ μάρκετ θα φύγουν τα φαγητά. Αυτό που φοβάμαι ότι αυτό το σενάριο τρομοκρατίας που κάνει η κυβέρνηση. Εάν και η αλήθεια σας αφήστε με να ολοκληρώσω, αν δεν σας πειράζει. Το σενάριο τρομοκρατίας ότι είναι μονόδρομος, ότι ή εμείς ή τελειώνουμε σαν χώρα. Αυτό είναι πραγματικά θλιβερό να ξαναγίνει άλλη μια φορά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός μπορεί να τρομάξει, γιατί πλέον δεν έχει τίποτα να χάσει. Τα έχει χάσει όλα. Αναφέρεται στη λογική λέτε... για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, που όχι μόνο που εκφράζετε εσείς, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά ότι, ότι πια η εναλλακτική λύση του ΣΥΡΙΖΑ αποδοκιμάζεται την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε αυτό φαντάζομαι να φέρετε, κυρία Κουντουρά, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση δηλαδή. Για συνεχίστε. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες. Για πέστε μας και μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί έχει σημασία. Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι η κυρία Ξουλίδου
Μάλλον την κυρία Ξουλίδου την είχε προσεγγίσει κάποιος που τελικά είπε και το όνομά του. Εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και αμέσως μετά άρχισε να την πιέζει, υπονοώντας ότι προέρχεται από το χώρο της εξουσίας και ότι αν είναι έξυπνη να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι δίνονται χρήματα για να γίνουν διάφορες τέλος πάντων κολοτούμπες στο θέμα της Προεδρίας. Η κυρία Ξουλίδου όταν πλέον είχε τα στοιχεία και τηλεφωνικά και με μηνύματα αλλά και τη δυνατότητα πλέον να υπάρχουν αποδείξεις, όχι απλές ενδείξεις, πήγε στον εισαγγελέα. Είναι η κυρία Ξουλίδου λοιπόν που έκανε την καταγγελία και αυτό το τονίζω γιατί ξαφνικά έχουν βγει κάποια παπαγαλάκια από τη συγκυβέρνηση και κατηγορούν τον πρόεδρό μας, τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος απλά είπε ότι εγώ γνώριζα, γιατί η βουλευτής μου το είχε πει, όταν είχα πάει λοιπόν και κατέθεσα στον εισαγγελέα προκαιρού, είπα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα δωροδοκίας, δεν μπορώ όμως να σας πω περισσότερα γιατί δεν έχω στοιχεία και όταν η κυρία Ξουλίδου είχε πλέον τα στοιχεία, πήγε και το κατέθεσε. Αυτό είναι όλο. Να μην παραποιούμε λοιπόν... Συμφωνείτε με τη θέση που εξέφρασα. Ναι, μια χαρά τα είπατε. Να μην παραποιούμε λοιπόν για κάποια παπαγαλάκια, ακούστε με λίγο, που βγαίνουν και προσπαθούν αυτή τη στιγμή να θίξουν τους ανεξάρτητους Έλληνες ή τον πρόεδρό μας. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα δωροδοκίας που πήγε στον εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Και πρέπει να γίνει γρήγορα, όπως λέει, ενός προεδρικών εκλογών. Να γίνει γρήγορα, για να μην μένουν και να μην σέρνονται καταστάσεις. Αυτό συμφώνησα. Θα πρέπει και αν δεν αποδειχθούν. Ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλλοντος να δράσει και προς άλλες κατευθύνσεις. Ας δράσει όπως μπορεί. Από τη στιγμή που υπάρχουν στοιχεία, ας κοιτάξει να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Κουντουρά, γιατί να κάνουμε. Τα ποσοστά γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ τον ΑΝΕΛ. Δεν έχουν πέσει, κύριε Κουρή, τα ποσοστά των ΑΝΕΛ και θυμώνω πάρα πολύ όταν ανακυκλώνεται αυτό το παιχνίδι. Να σας πω εγώ, παραδείγματος χάρη. Εγώ το μόνο που θα πω, πραγματικά και θα παραδεχτώ, είναι ότι αριθμητικά στις ευρωεκλογές είχαμε ένα ποσοστό το οποίο δεν μας αντιπροσωπεύει. Ο λόγος ήταν ότι αναλωθήκαμε στις δημοτικές και περιφερειακές και δεν καταφέραμε να κάνουμε τη συσπήρωση που θα θέλαμε. Εν όψη του ότι στις ευρωεκλογές είναι και μια πιο χαλαρή ψήφος. Λοιπόν, όταν όμως στις εκλογές, στις εθνικές, θα σας θυμίσω, πήραμε 10%, 10,5%, 3,5% μας δίνανε και πάλι, μπαίναμε δεν μπαίναμε στην Βουλή. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε δημοσκοπικά, που εγώ είμαι αντίθετη στις δημοσκοπήσεις, γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσαν να αποτυπώνουν καλύτερα τη στιγμή, για να μην πω κάτι πιο άκομψο, και όχι κατά το δοκούν. Πιστεύω όμως ότι... Μετά το συνεδριό μας, που συσπυρώσαμε πλέον πατριωτικές, δημοκρατικές συμμαχίες, αλλά και ανεξάρτητες προσωπικότητες, θα βγούμε πολύ πιο ισχυροί, πολύ πιο δυνατοί για ένα και μόνο λόγο. Γιατί είμαστε η μόνη παράταξη που είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας, προεκλογικά και μετεκλογικά, έχουμε δικαιωθεί στα πάντα. Οι προτάσεις οι δικές μας είναι αυτές που παίρνει τώρα η κυβέρνηση και αξιοποιεί για να μπορέσει να ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες. Είμαστε συνέχεια δίπλα στην κοινωνία και πιστεύω πραγματικά ότι όταν θα έρθουν οι εκλογές θα μας δώσουν τη δύναμη γιατί ξέρουν ότι εμείς θα είμαστε η μοναδική εγγύηση και η σταθερότητα την επόμενη ημέρα. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι ψήφοι, οι κεντροδεξίοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν πια σε αυτή την καταστροφική πολιτική, να έρθουν να μας στηρίξουν γιατί εμείς δεν υποσχόμαστε, εμείς πράττουμε. Μάλιστα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τι είπατε, κύριε Κοντογιάννη, συγγνώμη, κάτι είπατε την ώρα που μιλούσε η κυρία Κουντουρά. Όχι, λέει ότι ακολουθούμε τη δική τους πολιτική, άρα δηλαδή μπορούν αύριο να έρθουν να μας στηρίξουν σε κάποια πράγματα. Εσάς δεν μπορούμε να σας στηρίξουμε. Αφού γιατί δική σας πολιτική. Και στα εθνικά θέματα. Αν κατάλαβα καλά, είπε η κεντροδεξιά του χώρου, οι οποίοι δεν θέλουν να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούν να ψηφίσουν του ΑΝΕΛ, έτσι δεν είναι. Και να στηρίξουν μια κυβέρνηση αύριο, έτσι. Με θλίβη η οποία θα έχει κορμόνα το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είναι μέσα και αυτό κατάλαβα. Να σας πω κάτι. Από ό,τι κατάλαβα δηλαδή. Μια διευκρίνηση. Ένα μικρό ανέκδοτο. Μισό λεπτό θα πάρει. Ρωτήσανε από ό,τι κατάλαβα. Ρωτήσανε ένα Γερμανό στρατηγό πώς του φάνηκαν οι Ιταλοί ως σύμμαχοι στον πόλεμο. Και είπε την άλλη φορά να τους πάρετε εσείς. Συγχωρείτε με, συγχωρείτε. Αυτό είναι απάντηση. Κύριε Κοντογιάννη. Κύριε Κοντογιάννη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει αυτοδυναμία για να είναι αναγκαστή να κάνει συμμαχίες με χώρους που δεν είναι όμορφοι. Πράγματι, συνεργασία.
του ΣΥΡΙΖΑ με του ΑΝΕΛ για του λόγου που είπε κύριε Κουντουρά. Γιατί είμαστε ιδεολογικά διαφορετικοί χώροι. Δεν θα είναι ένα σχήμα που θα είναι ούτε βιώσιμο ούτε ελπίδα για τη χώρα. Γι' αυτό χρειάζεται η χώρα να ολοκληρώσω. Θα έλεγα λοιπόν ότι πάλι τα παπακαλάκια τη συγκυβέρνηση βγαίνουν και λένε ότι γιατί όχι να μην συγκυβερνήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε γιατί το λένε, γιατί έχουν καταντήσει να έχουν τις ίδιες απόψεις, παρακαλώ, και στα εθνικά θέματα, ξαφνικά συγκλίνουν σε όλα. Λοιπόν, εκεί που εμείς διαφωνούμε και βάζουμε κόκκινες γραμμές και λέμε όχι, πρέπει να προστατεύσουμε την Ελλάδα. Αν έχει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού, δεν θα συνεργαστείτε. Αφού λοιπόν η Νέα Δημοκρατία φλερτάρει με το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε τι προσπαθούν να κάνουν? Την πόλωση, ώστε να εξαφανίσουν όλα τα κόμματα, να εξαφανίσουν τη δημοκρατία από την Ελλάδα. Πάντως, εγώ σημειώνω, αυτό προσπαθούν αυτό να κάνουν. Αυτό που είπε ο κ. Κατρούγκαλος, ότι η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, με τους ΑΝΕΛ, δεν θα είναι ελπίδα για τη χώρα. Έτσι είναι. Έτσι. Αυτό είπα. Έτσι είναι η προσωπική άποψη. Ότι οποιαδήποτε συνεργασία με όμορες δυνάμεις αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ρεαλιστική, ούτε με το ποτάμι για να μην σαφείς. Αν δεν πάρει αυτή τη δυναμία, δεν θα πει. Ούτε γι' αυτό το λόγο είναι εθνική ανάγκη η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να πάρει αυτοδυναμία. Μάλιστα. Μόνο εμείς μπορούμε να προσφέρουμε τη σταθερότητα στη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα, για να πάρω στην κυρία. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που είπε ο κ. Κοντογιάννης για το αρρωστημένο συνδικαλιστικό κίνημα. Το συνδικαλιστικό κίνημα, κύριε Κοντογιάννη, δεν είναι αρρωστημένο. Υπάρχουν αρρωστημένα μυαλά μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, όπως υπάρχουν αρρωστημένα μυαλά και στο πολιτικό σύστημα, και στους γιατρούς, και στους δικηγόρους, και στους δημοσιογράφους. Θα συμφωνήσω μαζί σας, μόνο που τα αρρωστημένα μυαλά στο πολιτικό σύστημα και στο συνδικαλιστικό σύστημα κάποια στιγμή έκαναν κουμάντο στη χώρα. Ακούστε. Αλλάξει ο τίτλος και ακούστε. Να μπει φλερτ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό που γράφετε δεν είναι σωστό. Καλά, εντάξει, δεν είναι σωστό και το ξέρετε. Το φλερτ είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Κοντό σε αυτό, αλληλούια. Το συνδικαλιστικό κίνημα, λοιπόν, κύριε Κοντογιάννη. Το συνδικαλιστικό κίνημα, κύριε Κοντογιάννη, είναι ένα από του πυλώνε δημοκρατία. Ναι. Και γι' αυτό θα πρέπει όσοι το πυροβολούν να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί πυροβολούν τα πόδια τους. Και το συνδικαλιστικό κίνημα όμως πρέπει να προσέχει για τον εαυτό του. Προφανώς. Μα έχω πει, εγώ περιμένω να δω τι θα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ θα ήθελα να προστατεύετε τους εαυτούς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πει κατ' επανάληψη ότι αν έρθουν νέα μέτρα θα παραιτηθεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υπογράψει όλες τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που καταστρέψει την Ελλάδα. Πότε το είπε αυτό? Είπε ότι αν θέλουν, αν η Τρόικα θέλει νέα μέτρα, να βρει άλλο λαό. Αυτό είπε. Να παραιτηθεί ο λαός, ο πρόεδρος. Δεν είπε να παραιτηθεί. Κάνει ο λαός, δεν μπορεί να παραιτηθεί. Πάντως δεν είπε να παραιτηθεί, έτσι, για να μην αλλάζουμε. Να πω για την... Το ερμηνεία σας δηλαδή. Εντάξει. Ερμηνεία σας. Να βρουν άλλο λαό. Αυτό. Εντάξει. Το να βρουν άλλο λαό. Δεν είπε να παραιτηθώ εγώ από πρόεδρο τη Δημοκρατία. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Άλλο λαό δεν μπορούμε να φέρουμε στην Ελλάδα για να πάρει άλλα μέτρα η Τρόικα. Ο μόνος που παραιτήθηκε και δύο κουβέντες ακόμα. Με πολιτική ευθυξία ήταν υπάρχουν, ο κ. Ανδρέας Ψηφάρης. Αυτός παραιτήθηκε. Καλά τώρα, εντάξει. Όχι, αυτός παραιτήθηκε. Να του το αναγνωρίσετε. Υπάρχουν λοιπόν και προδότες. Δεν λέω ότι υπάρχουν προδότες. Πολιτικοί προδότες, προσέξτε. Υπάρχουν και προδότες και κουκουλοφόροι. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι πάνε στην Τρόικα στη λογική τώρα που βρήκαμε παπά, ας θάψουμε 5-6 και βάζουν κάθε φορά και κάτι μέσα στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Εννοείται εργοδοτικά συμφέροντα. Το συνδικαλιστικό νόμο. Το συνδικαλιστικό νόμο. Το ποιοι είναι αυτοί που το έβαλαν ως θέμα στην Τρόικα. Και από πότε ο συνδικαλιστικός νόμος επηρεάζει το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, θα μας το εξηγήσει μάλλον ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και υπέρμαχος. Το να αλλάξει τώρα. Πάντως, και μια λέξη και για την αριστερά. Δεν και τον ποινικό κώδικα της χώρας εμείς με αυτούς, πρέπει έτσι. Να ελέγξει πώς, η Νέα Δημοκρατία. Στον κύριο Παπαμίκο πείτε τα, μην τα λέτε σε μένα. Εκείνος είναι υπέρμαχος του να αλλάξει. Δεν είμαστε αγκαλιά εμείς με αυτούς που χαρακτηρίσατε εσείς προδότες. Δεν είπα αυτό. Έτσι. Λέω πείτε τα στον κύριο Παπαμίκο, γιατί αυτός είναι υπέρμαχος του να αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος. Έτσι. Θέλει να ξεθάψει το πτώμα του lockout. Που είναι διάταξη του 1976. Μα δεν με ακούτε. Ο κύριος Κουτσούκης λέει το 1976 ψηφίστηκε το λόγο. Οι οργανώσεις πλησιάζουν την Τρόικα και τους θέτουν ζητήματα ώστε να τα εμφανίσουν. Όταν λοιπόν ο γραμματέας. Πείτε το όμως καθαρά, γιατί δεν το καταλαβαίνει. Πεντακάθαρα το λέω ότι υπάρχουν κουκουλοφόροι από την οικονομική ολιγαρχία, από την οικονομική ολιγαρχία του τόπου που λειτουργούν με τη λογική αυτή. Και τώρα που βρήκαν παπά, θέλω να δάψουμε 5-6. Δυστυχώς, κύριε Κοντογιάννη, υπάρχουν υποστηρικτές αυτών των ανθρώπων με δεν βάση τις δηλώσεις. Δεν ξέρω αν μεμονωμένα κάποιος έχει ταχθεί υπέρ αυτών. Σας λέω ότι υπογραμματάζει. Σας λέω λοιπόν, και πρέπει να το παραδεχτείτε, ότι μια τέτοια τακτική, αν μη τι άλλο, δυσκολεύει την διαπραγμάτευση της κυβέρνησης. Έτσι. Πολύ σωστά. Έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε λοιπόν εμείς ως κυβέρνηση που εναγκαλιζόμεθα αυτούς τους οποίους. Αλλά τον νόμο θα τον αλλάξετε. Τον νόμο θα τον αλλάξετε όμως.
Θα τον αλλάξει τον νόμο. Αυτό που συμβαίνει. Μακάρι να μην τον αλλάξει. Δεν ξέρω. Και κλείνω μόνο για την κυβέρνηση της αριστεράς. Για την κυβέρνηση της αριστεράς που είπε ο κύριος Χατρούκαλος. Ο κύριος Τσίπρας, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποφεύγει επιμελώς τελευταία να μιλάει για κυβέρνηση αριστεράς. Κύριε Χατρούκαλε, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει η κυβέρνηση αριστερά στην Ελλάδα. Αυτό είπε σήμερα ο κύριος Χατρούγκαλος. Αυτό δεν είπε. Ξεχάστε. Η αυτοδυναμία του κυβέρνηση αριστερά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ο ιδεολογικός χώρος αντίθετος. Γιατί δεν μπορέσατε ποτέ, ως αριστερά να πείσετε τους Έλληνες ότι ο αριστερός σοσιαλιστικός χώρος, έτσι όπως εσείς τον σκέφτεστε, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βγάλει μία χώρα από τα διέξοδα. Κύριε Κιουτσόκη, φαίνεται πως θα τον πείσει ο δικός σας χώρος όμως. Γιατί, τον κόσμο που δεν είχε πείσει η αριστερά. Γιατί εκεί στρέφεται δημοσκοπικά από ό,τι βλέπουμε. Έτσι, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ο δικός σας χώρος θα πείσει τον κόσμο, έστω κατά τιμωρητικά, όπως είπατε πριν, να πάει προς τα εκεί. Γιατί, κύριε Ξενάκη, έχει αφήσει το γήπεδο η Νέα Δημοκρατία ελεύθερο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και παίζει κοινωνικά και πολιτικά σε αυτό το γήπεδο. Γι' αυτό είπε η κυρία Κουντουρά. Τώρα όταν λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουν τους ανέμους και ξέρετε γιατί. Συγγνώμη κύριε Κουτσούκη, συμφωνούμε σε όλα. Και οι νεοδημοκράτες οι οποίοι είναι παραπλανημένοι, παγιδευμένοι και κανένας έχουν. Δεν είναι παραπλανημένοι. Ω, κάνετε λάθος. Μεγάλα παιδιά είμαστε. Όχι, δεν είσαστε μεγάλα παιδιά. Γιατί όταν στον ψηφοφόρο του λέγανε ότι αν δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει να φας αύριο και τον παραμυθιάζαν ότι δεν θα υπάρχουν μισθοί και συντάξεις. Και όλα αυτά ήταν ψέματα και εκ του αποτελέσματος αποδεικνύονται. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες όμως, επειδή έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν έχουμε παραπλανήσει ούτε έχουμε πει ψέματα, είμαστε αυτοί που μπορούμε πραγματικά να εγγυηθούμε ότι θα είμαστε η σταθερότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Έξω τι λένε για το ΣΥΡΙΖΑ ή έξω. Εξαρτάται από ποια μεριά θέλετε να υπηρετούμε. Όλη η προοδευτική Ευρώπη μας κοιτάζει με ελπίδα. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να αλλάξει κάτι στην Ευρώπη αν δεν κερδίσουμε. Ακριβώς, ακούστε, θα προσπαθήσουν να μας τσακίσουν από την πρώτη μέρα που θα είμαστε στην κυβέρνηση. Πάντως βλέπουμε κάποιες προσαρμογές που γίνονται. Όχι. Να βλέπουμε τα ξένα φαντς για να μπορούμε να καταλάβουμε τι θα περίμεναν από μια κυβέρνηση αριστεράς, δεν είναι κακό. Να ακολουθούσαμε τις οδηγίες των ξένων φαντς, αν έβρισκαν την πολιτική μας πολιτική τέτοια που να τους αρέσει, τότε εγώ θα ανησυχούσα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να γίνονται επικοινωνίες. Εμένα με ενδιαφέρει η κατεύθυνση της πολιτικής γραμμής που θα έχει η κυβέρνηση και αυτό που είπα προηγουμένως, να υπάρχει και κίνημα στους δρόμους. Γιατί αριστερές αλλαγές. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, κύριε Κωνδυλιάννη, να κλείσουμε με εσάς. Κίνημα στους δρόμους. Κίνημα στους δρόμους και αν πιστέψουμε τα ξένα φανς, κατάσταση αλλά Κύπρος. Λοιπόν, λέτε να βγει και στο εξωτερικό, Άδωνης. Κοιτάξτε, κύριε Κουρή, λέει, δεν τον λέει ο κύριος Χατρούγκαλος και σωστά το λέει ως επιχείρημα δικό του, ότι δεν τον ενδιαφέρουν τι λένε τα ξένα φανς. Αν τα ξένα φανς λοιπόν αρχίσουν να αποχωρούν από την Ελλάδα, θα έχουμε κατάσταση όπως τα ξένα φανς περιγράφουν ό,τι έγινε στην Κύπρο. Να στυνόμαστε στην ουρά για να πάρουμε 300 ευρώ τη βδομάδα. Αυτό σας λέει τώρα όμως, κύριε Κουδουρά, λοιπόν, ότι τρομοκρατείται αλφαγιώτα ο κόσμος. Όχι, δεν το είπα. Τρομοκρατείται ο κόσμος. Θυμίζω ότι λένε τα ξένα φανς. Έτσι, δεν το λέω εγώ. Ναι. Θυμίζω ότι λέει τα ξένα φανς. Εσείς έχει επενδύσει στην Ελλάδα και δεν το ξέρουμε. Από ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι από το 2012 τις εκλογές του κανένα ευρώ δεν έχει επενδύσει στην Ελλάδα. Για το ποιος λέει αλήθεια ή δεν λέει αλήθεια, σας θυμίζω ότι κάποιοι μας έλεγαν ότι θα φέρουν χρήματα από τη Ρωσία, από την Κίνα. Θα θυμίσω ότι η Ρωσία πριν την προηγούμενη εβδομάδα δανείστηκε με 11,5%, έτσι. Και εμείς δανειζόμαστε με 1,5 και με 2. Αυτό είναι ότι δανειζόμαστε. Ζούμε με δανεικά και με μεγάλη φορολογία. Από εκεί και έπειτα, αν θέλουμε να μην ζούμε, να σταματήσουμε να ζούμε με δανεικά και με φορολογία, θα πρέπει να πούμε την αλήθεια στο λαό, ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί επιτέλους αυτός ο λαός, ο οποίος επί τόσα χρόνια υφίσταται τις θυσίες, πρέπει να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με το μέλλον του. Μιλάει και με 10 και με 11, αλλά λέει και όχι και έχει τρομάξει και τον Ουάσιγκτον και άλλους. Μη συγκρίνεται σε άλλο επίπεδο μεγέθη. Δανεισμός ίσα-ίσα που όταν έχεις τις υποδομές, το υπόβαθρο της Ρωσίας, το υπόβαθρο, το οικονομικό και δανείζεσαι με 11,5% και εμείς δανειζόμαστε με 1,5 και με 2, τότε υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και κάτι στραβό πάει άλλο. Παρακαλώ. Δεν θα έπρεπε όμως να έχουμε ένα εθνικό σχέδιο προς την ανάπτυξη, τουλάχιστον να το προτείνουμε. Κυρία και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Εσείς μένετε, γιατί έχουν έρθει και τα πρώτα ερωτήματα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για ασφαλιστικό συντάξεις, έτσι, με τον κύριο
κύριο Μπούρλο και τον κύριο Κοκόρη, τον γραμματέα κοινωνικών ασφαλίσεων. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, συνάδελφος οικονομικών συντάξεων μαζί μας. Νομίζω θα λύσουμε πολλές από τις απορίες που έχετε για το θέμα των συντάξεων και που κάποιοι μας έχετε στείλει ήδη. Σε λίγο επιστρέφουμε.